δεν έχω κάτι. Δηλαδή, ο τόσο κάτι που έκανε σαν την κυβέρνηση και το συγκεκριμένο μα αυτή τη δουλειά για 6 μήνες. Και συνέχισε μέχρι πριν ένα χρόνο περίπου, το Μάρτιο του 2014, που αποχώρησε. Μέχρι τότε, κάποιο ιδιαίτερο έλεγχο δεν γινόταν από το ούτε από την προηγούμενη νομικιακή, ούτε από το προεδρείο του Πόδουσα. Το εργολάβο λειτουργούσε όπω νόμιζα. Ένα παράδειγμα να αναφέρω είναι ότι δεν είχε πληρώσει ποτέ του λογαριασμού τη ΔΕΗ, και όταν έφυγε το χρέο ήταν 48.000 ευρώ. Αυτό όμως υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα γιατί στη σύμβασή του ήταν προχωρημένο να πληρώνει τη ΔΕΗ, αλλά ωστόσο η ΔΕΗ ήταν σώμα του Πόδουσα, του Ανεξαρτήτου Συνδέσμου Διαχείρισης, και αυτό έπρεπε να το φροντίσει ή ο πρόεδρος ή το σώμα του βήματος, για να έχει συνεπίσει αυτό απέναντι στην υποχρέωση αυτή. Αυτό δεν είναι. Παράλληλα δεν έγινε ποτέ κάποια ενέργεια για να γίνει κάποιο διαγωνισμό, γιατί υποτίθεται ότι η εγκατάσταση του εργολάβου, του πρώτου του εργολάβου, ήταν προσωπική. Αυτό ο άνθρωπο του πρώτου έφυγε τον Μάρτιο του 2014, όταν το χρέο του Δήμου ήταν γύρω στου 260.000 ευρώ. Έχει παραλαβεί 13 Μαρτίου του 2014, που προσωπική παραλαβή του έργου. Το έργο, να σημειώσουμε εδώ πέρα, ότι είναι συνολικού προπολογισμού 7 εκατομμύρια ευρώ. Η παραλαβή αυτή έγινε από την προηγούμενη νομικιακή και από τον προηγούμενο πρόεδρο του Πόδουσα, ο οποίο δεν έκανε κάποιο έλεγχο κατά την παραλαβή του έργου. Γι' αυτό και όπω όλοι έχουν καταλάβει, λέγαμε μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, γιατί σήμερα δεν ισχύει αυτό, θα το αναφέρω μετά. Μέχρι τον Μάρτιο, όπω είπατε, κύριε Γιάννη, πριν, μέχρι τον Μάρτιο του 2015, πραγματικά δεν λειτουργούσε ο πληθυντικό. Και δεν λειτουργούσε γιατί δεν λειτουργήσε ποτέ. Δεν έχω πλέον ένα ποσά. Και όταν έγινε η παραλαβή του έργου, δεν έγινε έλεγχο αν λειτουργεί ο εργολάβο. Προφανώ δεν έδωσε κάποια σημασία. Ο εργολάβο προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί για να του δώσει και λεφτά. Γίνεται λοιπόν η παραλαβή του έργου χωρί να γίνει έλεγχο του συνόλου επιμέρου μάλλον που στην περίπτωση μα είναι ο πληθυντικό. Λοιπόν, μετά, ο εργολάβο αυτό. Αφού έκανε και την παραλαβική παραλαβή του έργου, εγκατέλειψε το έργο. Εγκατέλειψε το χώρο. Στη συνέχεια, το καλοκαίρι, τον Ιούλιο του 2014, έγινε δεύτερη ευθεία ανάρτηση σε άλλο εργολάβο. Ο οποίο παρεμπιπτόντω αυτό ο δεύτερο εργολάβο, υπάρχει αμφιβολία αν έχει πάει αυτό ο χώρο. Αν ξέρει που είναι τα λεφτά, δεν ξέρω αν έχει πάει ο άνθρωπο. Η ανάρτηση αυτή. Βγήκε άκρη από το Εθνικό Συνέδριο 4 μήνες μετά με 6-7 διαφορετικές για 6-7 διαφορετικούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι ότι λέει για παράδειγμα ότι η εταιρεία δεν είχε το δικαίωμα να κάνει αυτές τις εργασίες, διότι δεν είχε την κατάλληλη άδεια. Και το ερώτημα εδώ πέρα είναι γιατί ας πούμε δεν είχε την κατάλληλη άδεια, γιατί υπήρχε αυτή η εταιρεία εκεί πέρα. Μία άλλη αιτία που έγινε απόρριψη του εργολάβου είναι ότι το συνολικό πάχει πάση αοριστία. Ουσιαστικά το συνολικό είναι μια σελίδα. Εδώ έγινε ένα έργο 200.000 ευρώ σε ένα συνολικό 1,5 σελίδα. Και όχι μόνο 1,5 σελίδα, έπρεπε να γίνει μέσω διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση μέχρι 3-4 ώρε. Εμεί δεν βρήκαμε 3-4 ώρε σε κανένα φάκελο, ούτε τη μία προσφορά δεν βρήκαμε. Δηλαδή λέει ότι το κόστο, α πούμε, τα ίντερνετ 2.000 ευρώ το τόνο. Αυτό πώ προηγείται. Έτσι αυθαίρετα. Υπήρχε κάποια προσφορά γραπτή από τον εργολάβο. Υπήρχε κάποια προσφορά από δύο άλλες εταιρείες για να μπορούν να στηρίζουν το πιο οικονομικό. Δεν βρήκαμε κάτι τέτοιο. Γενικά δεν βρήκαμε κανένα αρχείο. Η τεχνική υπηρεσία είχε μάλλον μεσάνυχτα και για το κομμάτι του έργου και για τους εργολάβους και για τα τεχνικά θέματα και τα νομικά θέματα. Εμείς φτιάξαμε κάποιους αγγέλους και είναι σήμερα στη διάθεση της τεχνικής υπηρεσίας και όποιος θέλει μπορεί να πάει να δει πώς λειτουργούμε. Λοιπόν, παράλληλα να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι ο εργολάβος αυτός εγκαταστάθηκε αρχές Ιουλίου και μέχρι τον Αύγουστο μήνα έχει πάρει μισά λεφτά. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς έγινε, πάντως έχει πάρει μισά λεφτά. Τι άλλο. Όσον αφορά το κομμάτι αυτό, ουσιαστικά θέλω να σημάνω τις δύο ευθείες αναθέσεις και το τρίτο κομμάτι την αδιαφορία όσον αφορά στη λειτουργία του χώρου από την προηγούμενη Κυριακή και από το προηγούμενο Συμβούλιο του Φορέα. Το Φορέα είναι για να επιβλέπει τη σωστή λειτουργία του έργου.
Γιατί δεν είναι απλό το σημείο εκκρίνου, όπως έχει κάποια διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αυτά έχουν από όσον αφορά το κομμάτι το τι είχαμε, τι παρατήρησα εγώ πριν. Δηλαδή παρατήρησα δύο ποιες αναθέσεις, που μάλιστα η δεύτερη βγήκε παράνομα το ειδικό συνέδριο και μια λειτουργία που ήταν ουσιαστικά μέχρι πρόσφατα και που πραγματικά σαν παπά. Μια λειτουργία που ο Αγγλάβος, ο πρώτος Αγγλάβος, ο άνθρωπος που είχε πρέπει να την γνώση, γιατί αυτός τον κατασκεύασε, ο δεύτερος Αγγλάβος που κατάλαβα, δεν ας τον διαψεύσει κάποιος, δεν έχει πάει ποτέ εκεί πέρα. Γιατί δεν έχει πάει ποτέ εκεί πέρα στον χώρο. Αυτά μέχρι το Δεκέμβριο του 2014. Μετά εμείς, όταν ας πούμε 8 Δεκάτου που έγινε το νέο του Zoom και εκλέχθηκα πρόεδρος, το πρώτο πράγμα που έκανα, που σκέφτηκα να κάνω μάλλον, ήταν να δω αν όμως μπορέσει αυτό. Γιατί να βάλω κάποιο εργολάβο και να το κάνω μόνοι μας, αυτό που έχει ξαναϋποθεί στην αίθουσα. Μίλησα με την οικονομική υπηρεσία του Δήμου και μου είπε αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να βάλω προσωπικό, ούτε τεχνικούς, ούτε διοικητικούς, γιατί ο φορέας αυτός λειτουργεί όπως λειτουργεί ο Δήμος. Και το μόνο που να κάνουμε είναι να πάρουμε πεντάμινα ή οχτάμινα. Αλλά αυτό το πράγμα δεν γίνεται, γιατί δεν είναι εξειδικευμένοι. Καταρχάς, δεν μπορείς κάθε φορά να παίρνεις δίμηνα. Και δεύτερον, στο ενδιάμεσο τι θα κάνουμε. Είναι λίγο πιο οικονομική λειτουργία με μόνο προσωπικό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει πρόληψη μόνο προσωπικού. Καλό θα ήταν να γίνει κάποια στιγμή στο μέλλον, αν αλλάξουν τα πράγματα, θα προσπαθήσουν να κάνουν πρόληψη μόνο προσωπικού. Γιατί τώρα όμως δεν μπορούμε. Οπότε αφού δεν μπορούσαμε να κάνουμε πρόληψη μόνο προσωπικού, για διάφορους λόγους, διαφάνειας και οικονομίας όπως έχουμε πει, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε διαδικασία για να γίνει ένας διαγωνισμός, να μην κάνουμε εμείς μια άλλη επιθέα στην άνθρωση, να γίνει ένας διαγωνισμός στα πλαίσια της νομιμότητας, που θα μπορεί να έχει πέρα κάποιος εργολάβος αφενός νόμιμος, αφετέρου οικονομικός, αφού θα γίνει διαγωνισμός, και να λειτουργεί και το χώρο όπως πρέπει. Το σύνολο του έργου όπως πρέπει. Γιατί δεν είναι απλά ένα φίλο ένα στην πόρτα που ζυγίζει τα φορτία, μπαίνουν να πιάσουν, θα δούμε στο περίπτωση και φεύγουν. Έχει περισσότερες απαιτήσεις. Το καλό είναι βέβαια μέχρι στιγμής ότι ο όγκος που πιάνει είναι μικρός και γενικά ο χώρος έχει στηριχθεί πολύ γαστρικά και οπότε δεν έχει πάρει ιδιαίτερη κατάσταση. Όσον αφορά αυτό που λέγεται διαγωνισμό, 22 Δεκάτου έγινε η έγκριση της ενέργειας του διαγωνισμού από την Ευρωπαϊκή. Σήμερα είναι έγκριση και των τευχών και τις μελέτες από το συνέδριο από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΦΟΣΑ, είναι από το Κουστάνο, και γενικά είναι στη διαδικασία που προχωράει ο διαγωνισμός, γιατί είναι αρκετά χρονοβόρος. Αλλά πιστεύω ότι στα 2,5 χρόνια θα μπορούσε να έχει γίνει. Πιστεύω ότι θα το έχουμε κάνει σε λιγότερο χρόνο από 2 χρόνια, όπως ήταν η προηγούμενη. Μικρή παρένθεση, αυτό που είπαμε πριν πάλι για το προσωπικό ισχύει, ο κ. Σταυσάρης κάνει τις διαδικασίες σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση που κάναμε, που ψηφίσαμε στην Καρδούνα. Αν δεν μπορεί να βρει κάποιο πάλι στο Δήμο, δεν μπορεί κάποιο άλλο να το κάνει αυτό. Ήταν αναγκαστική η προγραμματική σύμβαση. Και αφού έγινε έλεγχο μόνο τη προγραμματική σύμβαση, έγινε και έλεγχο συνέλεξη του διαγωνισμού και είμαστε σε ένα σχετικά καλό στάδιο για τον διαγωνισμό αυτό. Ο οποίο παρεμπιπτόντω, να σημειώσω κάτι, στο διαγωνισμό αυτό βάλαμε και μια εργασία που ο προηγούμενος, κανένας από τους δύο προηγούμενους εργολάβους δεν το έχει κάνει. Πρέπει στη μελέτη να αναφέρεται ότι πρέπει να γίνει ανάπτυξη δικτύου βιοαερίου. Γιατί ο χώρος με τα σκουπίδια που μαζεύονται και φάγονται, να αναπτύξουν κάποια αέρια με τα χρόνια. Αυτό πρέπει να το φροντίσει ο εργολάβος που λέει το έργο. Αυτό είναι στα τέτοια αυτά εδώ πέρα και θα γίνει στην πορεία, όταν θα εξετρίβει μισό λάθος. Όσον αφορά το κομμάτι του διαγωνισμού, νομίζω ότι δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν κάναμε κάτι. Γιατί σε 4 μήνες έχουμε ήδη κάνει έγκριση στην έγκριση διαγωνισμού. Το ότι δεν έχει ο λάθος ή δεν είναι διαγωνισμός, το ξέρουμε, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει. Πιστεύω όμως να γίνει αρκετά σύντομα. Οπότε όσον αφορά το κομμάτι αυτό, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν κάναμε κάτι. Δεύτερο κομμάτι, και πιο σημαντικό για μένα, γιατί εκτός ότι είμαι και δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος, είμαι και μηχανικός. Το πιο σημαντικό κομμάτι για μένα, το έχω
θυμάμαι και πολύ συνάδελφοι, είναι η σωστή λειτουργία του χώρου. Και εδώ πρέπει να πούμε, γιατί καλώς ή κακώς, δεν λέμε τώρα αν έπρεπε να γίνει φυτά εκεί πέρα από το Έλληνα, αν έπρεπε να γίνει κάπου αλλού. Το θέμα είναι ότι αυτό έγινε το Έλληνα, πρέπει να δουλέψει σωστά. Εγώ όταν ανέλαβα, φαντάστηκα ότι δουλέψει σωστά. Έκανα κάποια μελέτη, έκανα έλεγχο των μελετών, έλεγχο του συστήματος του συνόλου του έργου, πώς δουλεύει, ποια είναι η φιλοσοφία του, γιατί κάθε τέτοιο έργο είναι διαφορετικό. Γενικά είναι καλή κατασκευή, σαν έργο, να παρατηρήσω πέρα από τον κ. Γεωργουσόπουλο ότι η μεμβράνη αυτή στη δική μας περίπτωση είναι διπλή για λόγους ασφαλείας και λόγω των πιέσεων μας είπε η επιτέλους υπηρεσία ότι είναι διπλή η μεμβράνη αυτή, και τώρα φέρνουν σε ένα μέτρο, για λόγους ασφαλείας και λόγω των πιέσεων που είναι να υποστεί και κάποια άλλα πράγματα. Αυτό είναι καλό, είναι καλό για το έργο. Δηλαδή υπάρχει μια στεγανή μεμβράνη στο κάτω μέρος του κοιτά, για να μαζεύει τα υγρά και κάτω από αυτή υπάρχει και δεύτερη και ασφάλεια. Λοιπόν, αφού λοιπόν προσπάθησα να δω πώς λέει το σύστημα εκεί πέρα και αν όλα είναι εντάξει, τι να κάνω, γιατί το ένα είναι το αέριο, ότι δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία του δικτύου αερίου και το δεύτερο είναι πιο σημαντικό, ότι δεν είναι το βιβλιογικό. Φαντάζομαι έχετε καταλάβει όλοι ότι ορθά είναι ένας χώρος που υπάρχει μια στεγανή λεκάνη κάτω και μαζεύεται στα εγκύτια σε ένα χώρο. Σε ένα σκάνι εξαμενές. Οι εξαμενές αυτές λειτουργεί βιολογικός καθαρισμός, όπου καθαρίζονται τα σταγίδια και βγαίνει νερό, το οποίο χρησιμοποιείται είτε για πότισμα, στην περίπτωση με τρίτο σταδίο, γιατί έχει δύο εξόδους βιολογικός, είτε ξανά το γυρνάμε μέσα στο κέντρο, είτε το πάμε στο βιολογικό καθαρισμό της πόλης, το μαζεύουμε κι εμείς. Διαπίστωσα λοιπόν, μετά από περίπου 1,5 μήνα, ότι αυτό το πράγμα δεν δουλεύει. Το πρώτο πράγμα που έκανα, με ημερομηνία 6 Μαρτίου, αρχές Μαρτίου, δηλαδή το Μάρτιο και η Ελλάδα πραγματικά δεν το βάλα, σήμερα δεν μπορεί να λέει ότι δεν δουλεύει. Έχω περάσει 2 μήνες. 6 Μαρτίου λοιπόν, στέλνω ένα χαρτί στον κατασκευαστή και του λέω, με κοινοποίηση στην επιλέγουσα υπηρεσία στο μισθολόγιο του κύριου συγκληματός, του προϊστάμενου. Του λέω, παρακαλώ να έρθετε να μας κάνετε εγγραφή του συστήματος, γιατί προφορικά και συνέχεια του έχει και γραπτά, κανένα σαν τεχνική υπηρεσία δεν έχει ενημερωθεί για το πώς δουλεύει ο βιολογικός και το σύνολο του έργου. Το έχω και γραπτά και από την τεχνική υπηρεσία και από τους εργάτες που ήταν εκεί. Και του λέω, παρακαλώ να έρθετε να μας ενημερώσετε πώς δουλεύει το σύστημα και του κάνω μια παρατήρηση και του λέω, γιατί είχα έξι μια μαθήκη, κάνει κάποιο έντονο πρόχειρο, και του λέω, υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας στο σύστημα. Γενικά κάποιες αρχές δεν δουλεύαν, αυτό είναι περίπτωση. Και το ανάφερα αυτό για να το έχει υπόψη όταν έρθει να το φτιάξει. Αυτός όμως, έξι τρίτους του άσχη λαγό, αυτός μου πατάει, όχι πριν μου απαντήσει, 9 Απριλίου, 3 μέρες μετά, αφού το έχω κάνει κοινοποίηση στην επιτέλους του κύριου κλιματό, του στέλνει και επιτέλους υπηρεσία έγγραφο και του λέει, πήγαινε να κάνετε την επίδειξη και πώς βγαίνει το σύστημα. Αυτός απαντάει μετά από 10 μέρες, 20 Απριλίου, και λέει ότι εμείς έχουμε κάνει κάποια επίδειξη στον κύριο Δανταγιάννη και στην κυρία Χάιντ. Χάρη του Βουδάρα και το Δανταγιάννη Σπύρος. Η Χάρη εδώ που είναι υπάλληλος του Δήμου, με διαβίωσε κράτος ότι δεν έχει γίνει ποτέ κάποια επίδειξη αυτή. Ο Σπύρος του Δανταγιάννη με ενημέρωσε προφορικά ότι δεν έχει γίνει ποτέ επίδειξη αυτών. Εγώ μετά, αφού με απάντησε αρνητικά ο κατασκευαστής, επέμενα και έφερα εδώ πέρα την παραγωγή του Πάσχα, μια εβδομάδα πριν το Πάσχα, τον κύριο Τσιμπατό και τον κύριο Δεχτυριάδη. Πήγα πάνω σε αυτά και έγραψα 3 έντυπες παρατηρήσεις. Και μετά από αυτό, με μια εβδομάδα από το Πάσχα, 15 Τετάρτο, τους έστειλε ξανά χαρτί και τους λέει: εντέλεστε, βάζω τον νόμο 36-69, του μείον 8, να προβείτε εντός 10 ημερών για να κάνετε αυτές τις εργασίες. Αυτές τις 3 έντυπες μάθαμε σε μια σελίδα, είμαστε αυτές εδώ πέρα εργασίες. Ξεκινήσαμε 20 μετά το Πάσχα, 20 Απριλίου. Για ένα μήνα περίπου ήταν 2-10 άτομα εκεί. Αυτό το λέω για να καταλάβω λίγο το πόσο σώμα της εργασίας έχει μαζευτεί και τι εργασίες κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Και βέβαια για μένα το πιο σημαντικό ήταν να βρει λειτουργία βιολογικός. Αυτό εδώ και 10 μέρες έχει γίνει. Και μάλιστα την επόμενη εβδομάδα θα δείξει του συστηματός για έλεγχο. Δηλαδή έχουν επιβεβαιώσει αν έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι τη δουλειά του. Και όλα αυτά βέβαια θα βρει του συστηματός και του συμβολέπου και αυτοί δεν τα κάνουμε επειδή έτσι θέλουμε. Γιατί αυτό είναι ένα και 2,5 χρόνια τώρα ή 3 χρόνια τώρα. Θα κάνουμε
Το πλέκτο λοιπόν δεν σου λέει πάμε να την πίνουμε νερό. Εκεί πέρα είναι 2,5 χρόνια σταματημένο. Αυτό τώρα έχει δάσκει και έχει τσεραθεί. Αυτή μπορεί να κάνει και 10 μέρες και 15 μέρες να καθαρίσει το σύστημα καλά. Έχει γίνει αυτή η διαδικασία από εμάς. Οπότε, ένα λεπτάκι. Οπότε, νομίζω κύριε Λέγκο ότι δεν μπορεί να πείτε ότι δεν έχουν κάνει κάτι. Αυτά τα είπα για να φανεί λίγο οι ενέργειες που έχουν κάνει. Μετά κάποιες παρατηρήσεις που σημείωσα στο προηγούμενο. Το πρώτο ήταν αυτό που είπα στην κυρία και το πρώτο, ότι υπάρχει δεύτερη μεμβράνη από κάτω. Η περίπτωση ατυχήματος, μισό λεπτό για να τελειώσω, η περίπτωση ατυχήματος δεν μπορεί, δηλαδή οποιοδήποτε εδώ μπορεί να πάρει κάποια ζημιά. Αυτό έχει αιώνα με κυβέρνηση και αν γίνει, σταματήσει η λειτουργία του ΕΕΒΟΥ, μπορούμε να το έχουμε υπόψη μας. Επίσης κάνουμε αναλύσεις στο νερό και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει δική λεκάνη, τώρα από εκεί πέρα το ατύχημα είναι πάντα μέσα στο πρόγραμμα. Τα ρέματα δεν έχουν πρόβλημα στην περιοχή γιατί ο χώρος είναι κλειστός, η γεώτηση δεν είναι 200 μέτρα, είναι 1000 μέτρα την περιοχή. Αυτά άλλως δεν μας απασχολούν εμάς σήμερα. Απασχολούν αυτούς που κάνουν μελέτη πριν 10 χρόνια. Εμείς δεν έκαναμε, πάμε να βάλουμε το χειτά από εκεί, πάμε αλλού. Εμείς κοιτάμε να δουλεύει σωστά. Επίσης. Επίσης, κύριε Λιάβη, σε σχέση με αυτό που είχατε πει πριν, αναφέρεται σε κάποια δίκτυα. Καταρχάς, εγώ είδα μια φωτογραφία και γράφει κάποια σχόλια που κάνει. Ο χώρος είναι κλειστός όσον αφορά τα σταγίδια. Όσον αφορά τα όμπρια και τα υπόλοιπα νερά, είναι ανοιχτός. Δηλαδή, υπάρχει μια φωτογραφία που βγαίνει έξω, αυτή που άκουσε τώρα, μια φωτογραφία που ανεβάσετε. Αυτή η φωτογραφία μας δίνει πρόχειρα νερά. Δεν μπορεί να πρόχειρα νερά να πάμε σε οπουδήποτε, θα βάζουμε έξω. Πρώτο. Δεύτερο. Αναφέρεται ότι υπάρχει μόνο στο τροφό ορίζοντα. Έχετε κάποια ανάλυση γι' αυτό. Ότι υπάρχει μόνο στο τροφό ορίζοντα. Όσον αφορά την ανακύκλωση, προφανώς και δεν θέλουμε κι εμείς, όμως προφανώς αυτό που είπατε, ότι πρέπει να κάνουμε ανακύκλωση πηγή. Αλλά νομίζω ότι είμαστε σε ευρικό στάδιο όσον αφορά την λειτουργία των απορριμμάτων. Δηλαδή έχουμε ένα πόλο κοιτά, καλώς και πόσο βλέπουμε, και για μένα ένα καλό μάλλον, γιατί μπορεί να είμαστε σε αυτό το δίκαιο λίγο. Κυρία Κυριακή, ο Πέτρος, θα διαβάσω μόνο του Πέτρου. Παρακαλώ, όπως έγινε τη μεταφορά 4.000 τόνων στερών αποκλειτών στο Δήμο σας, στο Χιτά Παλέτος, στην Ισφέρτα, στην αποσυμφόρηση της πόλης μας από τα απορρίμματα, οδό και μήνες βρίσκονται στους δρόμους. Αυτό νομίζω παρέτησε, το έχω συμπεί κανείς, όλοι μπορούν να ακούσουν το ίντερνετ, έχει και ο πρόεδρος πίσω φωτογραφίες, το τι έχει στην περιοχή στην πόλη αυτή. Η κατάσταση αυτή έχει φέρει την πόλη μας τα τελευταία 2,5 χρόνια σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για 4 φορές. Η έκθεσή σας δεν είναι αποτελεί μια τυπική διαδικασία, αλλά μια ενέργεια επίσης αυτοκριστικής σημασίας και μια πράξη αλληλεγγύης που θα συνδέσει με στενούς δεσμούς υγείας στην πόλη μας και την πόλη σας. Λοιπόν, εμείς παρά όλα αυτά, επειδή είμαστε ακόμα στην διαδικασία που είπαμε πριν, με τους διαπροσωπούς και γερμανούς και λαχτά, απαντάμε. Πότε είναι αυτή. Αυτή είναι το 2 Τετάρτη. Απαντάμε 12 Νοέμβρη και λέμε ότι σήμερα στον χώρο γίνονται κάποιες εργασίες επισκευής κάποιων τμήματων, πρώτον και δεύτερον, ότι είμαστε σε διαδικασία διαγνωσμού που συντάσσουν τέτοιοι μελέτες και όλα αυτά και δεν μπορούμε να ρίχνουμε στο πλήμα. Αυτό 12 Νοέμβρη. 13 Πέμπτου μας απαντάει η αποκεντρωμένη και μας λέει δεδομένου το οποίο ο Δήμος Πύργου και αρχές του πιέσαν φοιτητή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω σε όλους μεγάλων ποσοτήτων αστικών λιμάντων με αποτέλεσμα να υπάρχει άμεσος κίνδυνος για δημόσια υγεία και την κοινωνική συνοχή και επειδή λόγοι αδυναμία στο αδερφή μέρος δεν είναι ικανοποιητικοί, παρακαλώ ενημερώστε μας. Πότε τελειώνουν οι εργασίες, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εργασιών και δεύτερον, αν μπορείτε να διαχειριστείτε οικονομικά την κατάσταση μέσω μιας αρκετής ανάπτυξης, γιατί δεδομένως ο διαγωνισμός θα πάει πολύ χρόνο. Αυτό είναι 13 Πέμπτου. Και εγώ το απαντάω 19 Πέμπτου με ένα έγγραφο το οποίο καλώς το πήρε κάποιος μέσα από το φάκελο, γι' αυτό είναι άλλος εκεί πέρα για να πει γνώμη, αλλά κακώς όμως το παρατήρησε. Γιατί στην εφημερίδα και στο ίντερνετ γράψαν άλλα πράγματα. Τι λέω εγώ. Αξιότιμη κύριε Γενικέα, συνέχεια παραπάνω σε ειδικού σημείου ότι ο φορέα τρίτη διεθνική ενότητα έχει την δυνατότητα οικονομική διαχείριση. Για απευθεία ανάπτυξη για αυτό που χρειαστεί με την εργασία του διαγωνισμού. Πρώτον. Και δεύτερον, οι εργασίε ολοκληρώνονται 29 Πέμπτου. Και σταματάω εκεί.
Δεν λέω ότι όχι τα μπορεί να δεχτεί αστικά προβλήματα άλλων Δήμων. Γιατί κάτι τέτοιο, δηλαδή ουσιαστικά αυτό πρέπει να σωστώσει το δεύτερο κράτο με κάτι άλλο. Εγώ απαντάω αυτό και νομίζω ότι δεν μπορεί να πει κάποιο που το απάντησα. Γιατί υπήρχε ένα διάγραμμα, λογικά το ζήτησε το διάγραμμα ο Γενικός Γραμματέας, ούτε μπορούσα να το πω, δεν ξέρω. Και άλλο εργασίε, ο Γενικός κάνει πολύ νωρίτερα, 10 μέρες πριν. Εγώ έβαλα και στο 9-5. Γι' αυτό και στο έργο που παρήγαγα αυτό, λέει ότι 35 μπορούν να πάνε στο Κυριακή. Και δεύτερον, για την πολιτική δυνατότητα, ήρθε σε επικοινωνία με του αρμόδιου συναδέλφου στο Δήμο και το απάντησε γι' αυτό. Το θέμα είναι ευαίσθητο, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε βάλει. Όμως δεν μπορεί αυτοί που είναι στην Ολυμπία να τους βλέπουμε, αυτούς που είναι στην Ολυμπία και στον Πύργο, να τους βλέπουμε λίγο πιο ευαίσθητο το θέμα και εμείς που είμαστε βάλει, να είμαστε λίγο να το βλέπουμε ανέστητο. Δηλαδή, εμείς έχουμε παιδιά. Τα βλέπουμε τα παιδιά μας. Δεν πειράζει, ας φέρουμε σκουπίδια, τα παιδιά μας δεν πειράζει. Και στα παιδιά τον όρο που είναι στην Ολυμπία να τα βλέπω πιο ευαίσθητα. Δηλαδή, πες ότι φέρνουν τα σκουπίδια στον όρο. Έχει βγει εσύ θα περάσουν. Όμω θα βλέπουν την Αλυτίνη, την Πάλερο, οι 6 μήνε είπε πριν. Είμαι σαν εξάμεινο. Καλά, τι είπε. Ωραία, ανοίγει η πόρτα. Η πρώτη. Φέρνουν τα σκουπίδια πριν. Θα βγουν όμω και οι Αλυτίνη ότι εμεί είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Μπορεί σε κάποιους μήνες που θα δουν κι άλλες σκουπίδια, κι άλλη δίκτυα. Όταν ανοίγει την πρώτη πόρτα, θα δουν κι άλλες πόρτες. Συνήθως έτσι γίνεται. Και αφού εμείς δεν θα δείξουμε, πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Μην πάρει στο σκουπίδι. Τώρα πώς είναι ένα λόγο, πρέπει να το πει. Αυτό ήταν ο λόγος. Κοιτάξτε, είμαστε ευαίσθητοι στην Ευρωπή, αλλά δεν πάμε και στο σπίτι μας. Δεν θα δούμε μόνο τον άλλο. Νίκο, το λέτε. Ναι. Ο Κώστα δεν μπορεί να το μιλήσει. Έχει κάποια προβλήματα. Οικονομικά. Η Δήμη, το Δήμο Αρτήριο Βόητσε, του Δήμου Ξερομπέρου, δεν ήταν εντάξει υποχρεώσεις απέναντι στο Κώστα, με αποτέλεσμα ο Κώστα να μην έχει πληρώσει τους εκάστοτε εργολάβους. Και να μην έχουν κάνει κατασχέσεις και στην εθνική και στην περιοχή. Ποσό, ποσά. Πιστεύω να είναι γύρω στο 2,70 να καθαρίσουμε εκεί. Πιστεύω πού θα καθαρίσουμε, πατέρα. Το 2,70 τι είναι, 2,5 ευρώ, 2,5 ευρώ. Δεν πρέπει να έχει τέτοιο. Ως προς το κόστος του Υπουργέα Νίκο, επειδή όλες αυτές τις μέρες που ασχολούμαι αυτό το καιρό που λέει το κ. Νίκο Σουλιάκας, που μπορούσε πολλά προφητικά, τι θα μ' αρέσουν, θα τα κοινούμε φτιάχνουν, γιατί πάνω από την εποχή δεν πετάω και ξέρω ότι πάνω, πιέχω στο γήπεδο, πάνω. Πάνω στο γήπεδο έτσι ξέρω. Το κόστος, όταν έχεις λίγα απορρίμματα, είναι μεγάλο. Αν είχαμε τα απορρίμματα που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, ο αρχικός σχεδιασμός ήταν για 55.000 απορρίμματα, πιστεύω να το θυμάται πριν πήρε ο Κωστόμος. 67 χρόνια με ρηφίδο. Ναι. Με διάρκεια λειτουργία σε προσαγγελία. Θα μην διαφωνούμε τώρα το πω. Ήταν πιο πολύ δύναμη. Συμφωνούμε. Τελείωσε. Εάν ήταν. Είναι αφιλογία. Εάν είχαμε πολλά σκουπίδια, θα πήγαινε και 20.
Όπως και με τα λεγόμενα δίδυ τώρα που γίνονται διαβουλεύσεις που είπες λίγο πριν. Έχουμε σε άλλα εργοστάσια δίδυ 45 ευρώ σε ΦΠΑ. Σε άλλα έχουν 65, σε άλλα έχουν 80. Πραγματικά τα μόνα αυτά το αποτελέσματα των εργοστασίων τους, λέω, έτσι. Δεν είναι δικά μου. Το δικό μας εδώ ακόμα δεν ξέρουμε το Αγγελίο, μια και τον έφερα αυτό, ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει και πού θα κάτσει λίγο. Είμαστε σε διαβούλευση, η πρώτη φάση τελείωσε, η δεύτερη φάση. Είχαμε διαβούλευση την προηγούμενη εβδομάδα, στο Μεσολόγιο Κοιτάζο, για το ΠΕΣΔΑ, για όσους δεν γνωρίζουν είναι ο περιφερειακός σχεδιασμός και θα τελειώσει το καλοκαίρι ο περιφερειακός, όπως θα τελειώσει ο περιφερειακός σχεδιασμός, ο ΕΣΤΑ, και βάσει των σχεδιασμών αυτών, ό,τι πει ο σχεδιασμός αυτός θα γίνει. Και όχι ό,τι πούμε εμείς. Αυτή είναι αλήθεια. Άρα καλώς λειτουργούμε το πέραμε σε πολλά τεχνικά θέματα προϋπολογισμών, διαγωνισμούς και τελικά θα απάντησε ο κύριος Κατσαμπίδης. Εμείς, από τη στιγμή που εγκρίθηκαν και θα κρυφθούν από αποκεντρωμένοι ο διαγωνισμός, ο διεθνής διαγωνισμός, από την επόμενη μέρα έχουμε δικαίωμα να κάνουμε απευθείας ανάδειξη 20.000 συν 40 ευρώ και ο διαγωνισμός που είχε πει εξής. Θα γίνεται στη συνέχεια αυτό. Μέχρι να βγει ανάλογη. Αυτό μας είπαν από αποκεντρωμένοι, αυτό μας είπαν από το Δυτικό Συνέδριο, αυτό είναι υποχρεωμένοι να κάνει ο φόρος αυτό. Εάν είναι όλα αυτό που όλοι πρέπει όπως θα λέγατε. Τώρα, το προσωπικό δεν είναι θέμα δικό μας, είναι θέμα του Υπουργείου. Είπαμε στόχοι προσλήψεις, προχθές που ήμουν στην Αθήνα πήγα στην Διευθύντρια, στόχο είπε μέχρι το 2016 για τις προσλήψεις, κάτι υπόθηκε για τους εργάτες, ακόμα τίποτα συγκεκριμένο. Για το ψήψιμο μέσο που είπαμε, για το 2015-2016, αλλά τίποτα συγκεκριμένο. Είπες για τα σκουπίδια να τα έχουμε έτσι, αλλιώς, αλλιώς, να τα έχουμε περίφημα, να τα κάνουμε όλα περίφημα. Για να κάνω όλα αυτά, είχε πει ο κ. Περιδρύς και πολύ σωστά σε συζητήσεις που κάναμε και μαζί και με τον κ. Κοντίνο, ότι τα σκουπίδια είναι πολυτελείας, έχουν μεγάλα έξοδα. Και είναι αλήθεια αυτό, το πώς είναι πολύ μεγάλο. Και διστάσαμε για την περιοχή, για τους δημότες που δεν έχουν. Όταν εδώ φέραμε άξι τελών, μόλις δεν ξέρω δεν τους είχατε καταγγελία. Παράγαν τα πω. Λες και άκουσα εγώ μόνο από το σπίτι. Αυτό έχει σχέση γιατί ο Δήμος τότε δεν πλήρωνε το φόρσα και είχαμε τα δικαστήρια. Γιατί δεν είχε χρήματα να πληρώσει αυτά τα αποδοτικά τέλη. Γιατί δεν είχε μερικήσει τότε να πλάει άλλο στελό. Και είχε το αποτέλεσμα να πει κάνω και προϋπολογισμό να καθυστερούμε τον προϋπολογισμό να κάνουμε γιατί δεν μπορούσαμε μέχρι να πάρουμε την άξη. Λες και είχα όριξη, εγώ να πάρω άξη στερό. Θα σου πει σύστημα. Λες και δεν ξέρω, δεν ζω εγώ, δεν βλέπω η αγορά εδώ. Από τους προϋπολογισμούς που κάναμε, τάξεις και υπολόγρος περιπερίες είναι γύρω στο 2,70 νομίζω, τα στοιχεία τα έγινε κυρία Παλαιτούρα και ο κύριος ως προς τη διοικητική παραγραφή, πολύ σωστά ένα περισσάμενο, δύο χρόνια πώς μπορεί. Η πιλωτική λειτουργία τους. Δεν είδαμε στην πιλωτική λειτουργία δύο χρόνια δεν λειτουργούσε ο πιλωτικός. Δεν κινδυνεύουν τα παιδιά μας. Της Χρυσίνας στο παιδί, την πάρω, γιατί το δικό μου εδώ στο πάρω. Δεν κινδύνευε το παιδί. Εκεί ήταν ο μεγάλος ο κίνδυνος του. Ότι επί δύο χρόνια κινδύνευαν την κάτωση. Τώρα είναι όπου λειτουργούσε ο κοιτάρι. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Και όχι το πώς θα λειτουργήσει τώρα. Αυτό που σας ανέφερε ο κ. Καταλήτη. Είπες για το προσωπικό χωρίς συμβάσεις. Να θα βάσεις έργο. Εσύ είσαι ο πρόεδρος. Τι βρήκαμε, σε παρακαλώ, θυμιώ.
δεν είπα. Σε παρακαλώ. Και πώ λειτουργούν αν έχουν συμβάσει και. Δηλαδή είμαστε κατή. Γιατί δεν βρήκαμε τίποτα. Πιστοποίηση. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Είμαι πιστοποίηση. Σε παρακαλώ. Πιστοποίηση. Χαθήκανε. Και δεν έχουν κοινωνίσει ακόμα με τον κύριο Παπαναστασίου.
ξέρετε που ζούμε στην κατάσταση που έχουμε καθημερινά. Ξεκινάμε να πάμε για μισολόγιο και βρισκόμαστε στα τρία. Με το θέμα των ηχητά. Βγαίνει η Γκούρου και λέει όχι αυτή. Βγαίνει ο Σταθάκης θες και λέει ναι, όχι σε το φέρουν τα αυτή. Δεν ξέρω και ποιον και εμείς τι θα πρόσφερουν και τι να κάνουμε. Δυστυχώ, αυτή είναι. Ο Δήμος έχει πρόταση πρόσφερουν, δεν έχει κάνει. Πώς θα λειτουργήσει ο Δήμος, αυτοί ο πόλης σας, θα λέτε τους πριν είναι σε αυτό το αγώνα που έπαιξε και εσύ και εμείς πήραμε από όλα εδώ σε τη σημαντική που τη διάρκει το όλα θα και εσύ και το πίσω και εγώ να σταματήσουν και θα έπαιξε και εσύ τι. Σωστά. Εκεί είναι η πρότασή μας. Αυτή η πρόταση παλεύω κύριε Λάπη στην Αθήνα και στην Πάτρα και στο Μεσόλο. Να σταματήσει η Πάτρα να κοιτά παλεύω με τρομούς αγιστά. Και θυμηθείτε μία κουβέντα που λέμε σήμερα. Εάν λειτουργήσει μόνο το εργοστάσιο Αγρινίου και δεν γίνει και μονάχα της εργασίας εδώ στην περιοχή μας, κινδυνεύουμε να πληρώνουμε την πρωτεύουσα. Αυτές είναι, αυτά είναι τα νούμερα που έχω πάθει εγώ από το πρώτο παράδειγμα που ασχολούνται με τα κοιτά. Εμείς τι κάναμε, τρία χρόνια, για την επιλογή μας, τι κάναμε, θα σας πω. Η Λευκά δεν είναι έτοιμη να δημοκρατήσει και την προπόνηση του κ. Κωνσταντίνου. Και είναι αλήθεια. Η Λευκά άρα είναι έτοιμη να δημοκρατήσει. Και ζητάει κατήκη όπως σήμερα πράγματι. Η Λευκά άρα είναι στην παραγωγή κρυβόμαστε, ανήκει στην τρίτη γέννη. Αυτή είναι αλήθεια. Και ζητάει από πάνω το δικό μας τα υπολείμματα. Κάτι το οποίο το έπρεπε να το είχαμε κάνει εμείς τόσα χρόνια, να το έχουμε κατορθώσει, γιατί ήταν εύκολο για μας. Γιατί είχαμε τοποθετήσει κοιτά, η Λευκάδα δεν έχει. Για να κάνει εργοστάσιο μονάδα που προσωπήσει στη Λευκάδα, χρειάζεται το χαρτί του κοιτά Παλαιού, του Φόρσα. Εμείς τι κάναμε που είχαμε όλα τα χαρτιά, σαν διοδοτήσεις, είχαμε κοιτά. Κάναμε το ίδιο. 3 εκατομμύρια ήταν τα σκαρμένα. Και αποδημόσιζε και ήταν όλο έσπα, χωρίς δίπλα. Δεν τα πήρε ο φίλος μου Νίκος, η οποία μου αρέσει και η δίκιο. Γιατί με τα ψήντα ψάχνουμε το κόστος, το σιάζει. Πάλι εμείς θέλουμε. Στις συναντήσεις που κάναμε στο Μεσολόγγι, ανέφερε κάτω ο κ. Παπαναστασίου. Και εγώ συμπαστάλλα και εγώ σύμπρασα μαζί μου. Παίρνονται παιχνίδια πολιτικά, είναι αλήθεια κύριε Λάπη. Η Πάτρα λέει δεν κάνει φύ. Θα σου απαντήσω πριν. Η Πάτρα λέει δεν κάνει φύ. Βρήκα το κυροδότημα ομολογή από Σολάκη και του πει τα χρήματα για να κάνει προστάσια. Το θα βρει. Πάλι λέει γιατί πολύ δεν σου πάρει τα χρήματα σου. Συντατσές. Σίγουρα να πάρουμε σημαίες και παραστάσεις να μην. Ωραία, να μην. Συμφωνούμε με αυτή. Όχι, όχι γιατί προθέτεις εσύ. Να μην πουθενά. Γιατί άλλο να πεις όχι προθέτεις. Γιατί εκεί είναι πρόβλημα και δεν το προθέτησουμε. Έλεγαν όχι, 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 όχι. Τώρα λέει ναι, δεν στην πάρμια εγώ. Εγώ γυρώ με πάνω. Εάν τα χρονικά διαθέματα που πρέπει να γράψει είναι πραγματικά όχι, όχι αυτά που λες εσύ. Προφανώς, αλλά δεν ξέρω πώς λειτουργεί η Ελλάδα και στα αποφάσεις και στα πάντα. Αυτό που λες είναι, τι να σου πω, για μένα είναι στο επίπεδο του φαντασιακού, όχι αυτά που λες εσύ, αυτά που μεταφέρεις το είπαν αυτοί. Ότι 4 μήνες, 6 μήνες θα βγουν στα πάντα. Τώρα, έκανα χίλια θέματα να πω, έκανα από ένα κύκλο, έκανα από χίλια. Αλλά ουσιαστικά πάλι αυτό που λέμε. Για να καλέσουμε εκεί, θα πρέπει να πάμε στην πηγή. Δεν το συζητάω, αλλά δεν είναι το πάνω τόσο αυτή τη στιγμή. Άρα πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσουμε το συμβούλιο, να πείτε τα ουσία στην είπατε, είπατε με κυβερνάσει, μπορούμε να πηγαίνουμε άλλε 6 ώρες ακόμα, να καλέσουμε τι προτάσει. Συμφωνούμε με την πρόταση, διαφωνούμε με την πρόταση, αν συμφωνούμε όλα καλά, αν διαφωνούμε τι ώρα έχουμε να διαφωνήσουμε, και από όμως η πληροφορία. Γιατί εδώ γίνεται πάλι μια τρέχουμε πίσω. Συμφωνούμε, τα παιδιά. Θα σου το πούμε και πάλι. Αν δεν είναι όλα δεν αποδέχομαι ότι έχει υποθεί το γίνει όλα καλά, έτσι. Μην παρεσύγουμε. Αλλά τώρα τι γίνεται εσείς. Κάνω το λάθη μας, τα υποστήκαμε, τα πληρώσαμε. Τώρα τι γίνεται εσείς, πρέπει να αποφασίσετε. Μην πάτε να αποφασίσετε με την ελληνική παιδιά να κάνετε κάτι εσείς. Αν εμείς θα καταζόμαστε να κάνουμε έτσι. Και αυτό είναι το προκάλεμα της απόφασης, της πρότασης.
Και δεν καταλήγω με αυτά που ακούω με τον νερό και όποια δεν καταλήγω. Το θέμα είναι ναι ή όχι, και πρώτο και αν δεν δράσει ο ίδιο μια απόφαση η οποία δεν ξέρω αν είναι λογική παραγωγή, αλλά αν είναι λογική, θα είναι λογική και αμέσω επόμενη, για άλλε 3.000, για άλλε 4.000, για άλλε 5.000, για άλλε 6.000, θα σκεφτείτε από μεγάλο πρόσφατο. Μέχρι να γίνει όπω γνωρίζει, το πρώτο μετά διάρκεια είναι αρκετά άλλο, αυτά τα πράγματα του Τραμπ δεν είναι προβλήματα. Τα οποία καλά είναι το μισό χρόνο να χρόνια κλπ. Αλλά αυτά είναι τα πάνε, στην έξοδα. Τώρα αν πούμε στι εργασίε του Ιωδικίου και το τι μα συμφέρει, προφανώ και τώρα δεν είναι προβλήμα κανένα. Και αν δεν έχει, δεν είναι πάλι κανένα πρόβλημα. Ούτε την τσέπη του Δήμου, σε εισαγωγικά τσέπη, γιατί το κέντρο έχει που συνεπέρα θα είναι μεγάλο. Αν βρει ο καλά, θα μπορούσε να κρίνει ότι ο φορέα τη εγγύηση, ο αντίστοιχο πήρε σαν τέλο τον νόμο. Αυτά έλεγαν σε τέλο πριν ο λαό. Έλεγαν. Επί 2000 ευρώ, 20.000 ευρώ. Δεν σε φέρει να πληρώσει τίποτα. Αν δεν έχουμε να κάνουμε να ζητήσουμε ότι ξέρετε, παιδιά, έχουμε ένα μεγάλο προνοτόπιο το οποίο θα μα δώσει πράγματα, θα το διαχειριστούμε σωστά. Και ένα πράγμα το οποίο επίση έχω μεγάλη αμφιβολία είναι ω το που πάντα είναι το ποιο θα ελέγξει το κάθε το λάθο. Όπω είναι στην περιγραφή, τώρα θα γίνει στο μίσο. Αν το δει πάλι, θα πα, σαν πρόεδρο. Θα πα, σαν πρόεδρο, να ελέγξει το ποιο θα πάρει το διευθυντή διαγωνισμό. Θα πάρει η τεχνική υπηρεσία. Πρέπει να του περιμένω στο παλιό σου τότε. Δεν συμβαίνει κάτι. Λοιπόν, η ιατρική υπηρεσία επίση έχουμε έρθει με μια μεσόδο στο μέσα δεν είναι πάρα πολύ προβλή. Έτσι είναι και το κουτάκι. Δεν έχουμε θέματα τα οποία. Πάει το λάθο αυτό. Λάθο αυτό είναι λύση. Δεν λέω ότι πάει το λάθο. Μόνο θα πάει το λάθο. Για να του δω να κολλήσω πάνω στο τίποτα που έχει στο κεφαλιά του. Στη λογική. Ποιο το ελέγχει. Ήταν αφήνω δεν έχω σου εγώ. Θα αποφωτίσουμε κατά ένα μεγάλο κομμάτι το χιτά. Από κάποια πλαστικά, αρχικά κλπ. Έτσι. Τώρα, ο κύριο Κιλουλιάνος δεν λειτουργεί στο χιτά. Ο Κιλουλιάνος πει στο παλέμο. Έτσι. Και πρέπει, όπως είπε ο Δήμαρχος, να δούμε το χιτή. Έτσι. Δεν έγινε καμία ενέργεια μέχρι τώρα που έπρεπε όχι η προηγούμενη δημοτική αρχή. Η προηγούμενη δημοτική αρχή του Δήμου Παλέμου για μένα να το κοιτάξει το θέμα του χιτή. Εγώ σου είπα πριν χιτά, δεν πήγε να κάνει χιτά, να πει από τότε να το ψάξει να είναι πρωτοφόρο στο πρόγραμμα για τα χιτή. Όχι τώρα, εμείς είμαστε στο παραπέντε. Και μάλλον είμαστε στο κεφέλιο στο παραπέντε. Έτσι. Και εκεί όμως να πω, να ζητήσω επιμέρου στο κοσμικό μου κύριε Μουσουνά, που δεν πήγε να κοιτάξει τώρα με ένα βράδυ και μέσα από εδώ πέρα δύο ώρες. Λοιπόν, η δικιά μου πρόταση είναι για κοινωνικούς και μονολόγους. Αυτοί οι πέντε τόνοι, αλλά δεν είναι περιπτώσεις που να τους πάρουμε δουλεύοντα σωστά. Σωστά. Όταν θα είμαστε έτοιμοι, 5.000 σε 5 μέρες, σε 10 μέρες, γιατί θα το φάμε το φρούτο ούτως ή άλλως. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο του Πρόεδρος Παλέμος. Πρέπει να δούμε το θέμα αντικειμενικά σωστά. Κύριε Γεροπροστόπουλε, είχατε βγάλει μια εφημερίδα το 2007, στην οποία έχει μια αναφορά που έχει κάνει ο Τόπινο Μάχη στην Μεσόγειος, ο οποίο λέει, ο οποίο έλεγε τότε, το πρόβλημα το δημιούργησε ο ίδιο ο Δήμος Παλέρω, ο οποίο διεκδίκησε τα χιτά, πίεσε μάλιστα να χωροθετηθεί, να δημοπρατηθεί και να κατασκευαστεί θέση καποκαιριά. Οπότε, υπάρχει ονοματεπώνυμο και ονοματεπώνυμα σε αυτούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον χώρο του χιτά. Κοντά οι ιδιοκτήσεις σε αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες κοντά και αυτοί κυρίως σοβαρές πολιτικές ευθύνες. Από εκεί και πέρα, σήμερα έχουμε την παραδοχή ενώπιον όλων των δημοτικών συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης ότι φυτά από 2 χρόνια δεν είναι πολύ σωστά. Πράγμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Δεν γίνεται να συζητάμε το 2015 ότι η φυτά του 2013 και 2014 δεν λειτουργεί σωστά. Και να το συζητάμε σαν να μην τρέχει τίποτα, είναι πολύ σοβαρό. Δεν μπορούμε να παίζουμε με την υγεία των κατοίκων. Και τη Παλαιού και του Δήμου και όλων των φυτά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να μπει μια σειρά στο φυτά. Αυτή πρέπει να είναι η βάση.
να πάμε σε χιτή, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να κοιτάξουμε μπροστά την πρόοδο και την ανάπτυξη. Να κολλήσουμε σε πολιτικές σκοπιμότητες του παρελθόντος, σαν αποτέλεσμα είχαν την παρακμή σε όλα τα έπαιρα. Αυτός είναι ο στόχος και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Πέρα από τα σπίτια της Ολυμπίας, να δούμε τι ενέργειες πρέπει να γίνουν ώστε να πάμε σε χιτή. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι, κύριε Γεροκοστόπουλο, έχετε μιλήσει 10 φορές σε κάποιους από την κύριε Σόζο. Πολύ καλός ο πρόεδρος. Νομίζω κάνει όλο το θέμα. Πραγματικότητα είναι το θέμα εξαντλήθηκε. Μαζί με το θέμα εξαντληθήκαμε και εμείς για άλλη μια φορά. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όσον αφορά το σχόλιο. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Είμαστε εδώ, το συζητάμε 3 ώρες το βήμα. Έχουμε αναπτύξει σε 3-4 διαφορετικά σημεία και επίπεδα. Το πρώτο είναι το αν χρειαζόμαστε ταχυτά. Πιστεύω ότι τα χρειαζόμαστε. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένα σε αυτό. Ήταν αναγκαία. Έπρεπε να τελειώσει το θέμα με τα χαρτά. Πήρε την απόφαση ο πρώην Δήμος Παλέλο στο να το κατασκευάσει. Υπήρχαν διάφορα τότε. Υπήρχαν όχι στα δημοτικά συμβούλια. Από ό,τι ακούμε, ναι, στα περιφερειακά ή στα νομαρχιακά. Μα οι με γενικότερα, υπήρχε μια σύγχυση για το αν τα θέλουμε, δεν τα θέλουμε και ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση για το πού πρέπει να γίνουν, πώς θα τα προθετήσουμε και εν τέλει πώς θα τα λειτουργήσουμε. Συμφωνώ απόλυτα με τον Πρόεδρο. Το βασικότερο που πρέπει σήμερα να δούμε είναι για ποιο λόγο δεν λειτουργήσαμε τόσα χρόνια. Γιατί φτάσαμε στο 2015, δεν λειτουργούσε ο βιολογικός, δεν υπήρχε υπογράφος, δεν υπήρχε ανάδοχος δηλαδή, δεν υπήρχε κάποια, δεν είναι ιστορικό το θέμα. Και πιστεύω ότι η ιστορία διδάσκει το τι πρέπει να κάνουμε από εκεί πέρα. Είναι σημαντικά όμως, γιατί μέσα από αυτό βγαίνουν κάποια συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα το ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να λειτουργήσει και ότι τα περισσότερα χιτά έχουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Κάτι το οποίο δεν θα μας απασχολήσει σήμερα, γιατί το θέμα μας δεν είναι αυτό. Θα μας απασχολήσουμε στο μέλλον για το πώς θα λειτουργήσουμε τα συγκεκριμένα χιτά με 8, 9 και 10 χιλιάδες κουμπίδια. Αυτό που μας απασχολεί σήμερα είναι, και αν διαβάσω το θέμα σωστά, λέει Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας και Δήμος Πύργου, που αναμασχόλησε με φυσικά τα αστικά απόβλητα, κατόπιν νέων δεδομένων. Ποια είναι τα νέα δεδομένα? Τα νέα δεδομένα είναι η απόφαση που έχει πάρει τη περιφέρεια. Σε αυτή την απόφαση δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να εναντιωθούμε και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να σηκώσουμε και εμείς μαύρες ημέρες όπως σηκώσαν κάποτε οι πατεριώτες και πήγαν στο να μην γίνουν τα χιτά. Σήμερα εμείς θα πάμε στο να μην μας φέρουν τα συγκεκριμένα σκουπίδια. Θέλω να πω, καλά είναι όλα αυτά, καλές και επαναστάσεις, θα το πει και ο κ. Μωραήτης. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μας ωφελεί σήμερα ο ανταποπόλεμος και στο να κλείσουμε τα μάτια σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας. Γιατί δεν είναι πολύ μακριά ο Πύργος και η Αρχαία Ολυμπία. Το λέω αυτό γιατί ο Δήμος Γόνιτσας, Δήμος Ανακτουρίου, στο παρελθόν, έχει δεχτεί το 2009, έχει δεχτεί παμψηφή τα σκουπίδια της Παλέτου και της Μεδέμου. Που σημαίνει ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει ξανααντιμετωπιστεί. Έχει αντιμετωπιστεί, δεν έχει σημασία πόσο μεγάλο ή μικρό είναι το πρόβλημα. Σημασία έχει η πρόθεση. Και κατά πόσο το βλέπεις αυτό ανθρώπινα. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να κλείσουμε τα μάτια σε αυτά τα παιδάκια στον Πύργο και στην Ολυμπία, τα οποία κινδυνεύουν από τύφο, έχουν κλείσει τα σχολεία και αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο πρόβλημα. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να μεταφέρουμε το πρόβλημα σε εμάς. Θα πρέπει ό,τι κάνουμε να το κάνουμε σωστά, με ευαισθησία και αποτελεσματικότητα.
εάν θεωρητικά μπορεί να λειτουργήσει ο βιολογικός όπως λειτουργεί τώρα, γιατί ο κύριος Καρσαφίδης είπε ότι χρειάζεται κάποιες μέρες ακόμα για να τελειοποιηθεί. Και μπορέσουμε και τρέξουμε το θέμα με τον εργολάβο, έτσι ώστε να υπάρξει ανάλογος μέσω της νόμιμης αυτής της φοράς διαδικασία, γιατί τις προηγούμενες δύο φορές δεν ξέρω κατά πόσο κηρύχθηκαν όλα αυτά και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που χρωστάμε 270.000, δεν ξέρουμε τι γίνεται με το ρεύμα, δεν ξέρουμε ποιος δουλεύει, ποιος δεν δουλεύει και όλα αυτά τα οποία συζητάμε τόση ώρα. Πιστεύω ότι αν τηρηθούν όλα αυτά, πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Και αυτές θα είναι φυσικά να δεχτούμε για μία και μόνο φορά αυτά τα σκουπίδια. Και τελευταία, ούτε να μπούμε στη διαδικασία τώρα να πούμε ότι θα ανοίξει μία πόρτα, θα κλείσει μία άλλη, θα ανοίξει μία παλκονόπορτα, θα κλείσει ένα παράθυρο και όλα αυτά. Παίρνουμε μία απόφαση, λέμε ότι συμφωνούμε στην απόφαση της περιφέρειας που λέει να μας φέρουν αυτά τα σκουπίδια, γιατί και αυτοί δεν θα μπαίναν σε αυτή τη διαδικασία αν δεν ήταν τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Νομίζω ότι ξέρουμε όλοι πόσο μεγάλο το πρόβλημα αυτό. Φυσικά αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να γίνει δικό μας. Να λύσουμε οπότε το θέμα του φόλτσα και από εκεί και πέρα να δεχτούμε μόνο αυτά τα σκουπίδια και τίποτε άλλο. Εμείς τώρα, δύο λόγια. Θέλω να πω και εγώ δύο λόγια, αν το θέμα έχει σταθεί. Είμαι και από αυτούς που ψήφισε στην κατασκευή του Ορχητά στην Πάδαρο, σαν ομαρχιακός σύμβουλος για την ομαρχιακή αυτοδιοίκηση που τα δημοπράτησε, δεν ψηφίσαμε γιατί το θέλαμε. Ψηφίσαμε γιατί το θέλατε εσείς από την Πάδαρο. Το ζητάγατε, επίμονα το ζητάγατε. Κώστα, εντάξει, Κώστα, υπάλληλο. Η Δημοτική Αρχή, Κώστα. Η Δημοτική Αρχή. Και ήμουνα πάλι. Όχι, ήμουνα πάλι. Ήμουνα πάλι. Τότε δεν είχε αρχή. Ναι, το ζητάγανε και επίμονα, μάλιστα, έτσι. Και ήμουνα πάλι σε δεύτερη νομαρχή και αρχή που γίνανε τα γεγονότα που γίνανε τώρα στην Κυπροσόκο. Τότε ήμουνα πάλι εκεί πέρα και το ζητήσα όλα. Τώρα το ζητούμενο ποιο είναι. Το ζητούμενο το εξής. Αν δεν λειτουργεί σωστά ο ΧΙΤΑ και ο βιολογικός, το ίδιο πρόβλημα θα είναι και με τους και με τα δικά μας σκουπίδια και με αυτά που θα φέρουν. Το θέμα είναι όλοι μαζί να παλέψουμε να λειτουργήσει σωστά αυτό το πρόβλημα. Είτε πας 5 τόνους, είτε πας 10 τόνους, αν δεν λειτουργεί σωστά κόστα, το ίδιο πράγμα είναι. Όλοι μαζί σήμερα πρέπει να κοιτάξουμε από εδώ και στο εξής, να λειτουργήσει σωστά, γιατί δεν λειτουργούσε σωστά. Το ίδιο λοιπόν στο συμβούλιο του Φώστα, εκεί πήγαν οι πάνω πολλές φορές, πήγαν σήμερα πάλι. Λοιπόν, εκείνος δεν λειτουργούσε σήμερα. Αυτά δεν λέω τίποτα άλλο. Να δούμε παρουσία όλο το συμβούλιο απάνω, δεν το δέχεται κανένα. Να διακοπεί το συμβούλιο και να πάμε να δούμε πώς δεν κοιτά. Αλλά βλέπω τώρα ότι πρέπει να κάνω μία προσπάθεια να γίνει κοιτή. Εκεί όλοι. Ένα. Είμαστε όλοι υπέρα. Αλλά λυπάμαι για αυτά τα γέννης στη Ζαβέρδα, στην Πάρο, έγινε ένα ισχρό πόλεμο. Δηλαδή, πολύ ισχρό. Είδα τα, ότι τα φάρε τα σκουπίδια, ότι περασπώνεις από τα σκουπίδια εδώ. Τον πεις πράγματα. Δεν πεις. Λέω μόνο τα σάρια, για το στάχια, για το ζαχάρι. Ότι πρέπει να τρέπουν να βγαίνουν έξω. Τα γράφουμε αυτοί, οι οποίοι έχουν πάρει τις αποφάσεις για να γίνει τα κοιτάξει πάνω. Λοιπόν, εμείς δεν είστε, και το είχαμε κρούσει τον κόσμο από το προηγούμενο συμβούλιο, τι θα γίνει τα κοιτάξει. Ούτε είπαμε τίποτε. Και θα ρωτήσω τώρα, δεν θέλω προβλήματα, αλλά και θα ρωτήσω την προηγούμενη πολιτική αρχή να μας πούνε πόσα κοντέινες έχετε εκεί ήταν το 13 από τον πύργο στο Αχιτά του Παλαιού. Να μας το πούνε ναι. Πόσα κοντέινες το 13 από τα Αχιτά, από κάτω από τον πύργο ήρθαν στα Αχιτά του Παλαιού. Ήρθαν στα Αχιτά του Παλαιού.
εγώ από τα ρεύματα. Ναι. Σου δοκάσουν τώρα. Ναι. Ότι ποτέ δεν είναι δημιουργικό τέτοιο, πήγα μια μέσα στην Αμερική και θα βρίσκουν τι ειδικέ. Αν είχε εδώ το πριν. Ναι, τον είχε εδώ. Αν είχε εδώ πριν. Ναι, εδώ σε κάποιου από εσά. Ωραία. Έστω όπω δεν πέρασε άλλο μοντέλο για τέτοιο. Το κοντέιν είναι αυτό, στο κέντρο υγεία Μπρόντσα, από τον πύργο, με σκουπίδια. Πού είχε προβλήμα. Γι' αυτό μιλάτε ψέματα στον κόσμο. Δεν είναι δικό μου το έργο.
υπηρεσία της κυρία Παλατσούρα, του κυρίου Αραβιόπουλου, του κυρίου του Μαρά, του κυρίου Αδάμι, αυτοί έχουν τα έσοδα και τα έξοδα, ούτε εσύ ούτε εγώ. Και το περίμενε. Και ο προεδρήματος, ο ίδιος το είπε, ναι, είπα το πάρα πολλά, δεν χωρίσα λίγο τον εγώ με το Μαράς. Και αφήσατε τον Δήμο, να τρέχει στα δικαστήρια, να τρέχει στα δικαστήρια, να υπολειτουργεί ο Κώστα, ο Κιτά, για να πεις αυτό μια πολιτική απόφαση. Εμείς, κύριε Καστόρα, την πήρα. Ο οποιοδήποτε κόστος, γιατί μας ενδιαφέρει να λειτουργεί ο Δήμος. Όλοι προς τον κύριο Φλογέντη, κύριε Καστόρα, πήραμε απόφαση στο δικαστήριο το χάσμα, ξέρετε πολύ καλά. Άρα, δεν ξέρω γιατί το αναφέρετε. Είπατε και την πήρα. Άψε, κύριε Γιάννη. Ψηφίσατε. Για την πήρα. Τι γίνεται πίσω στο παραπάνω. Γύρω στις 10 ήταν Απρίλη, είχε σύσκεψη του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Μαζί με περιφερειά, γενική γραμματεία, δημάρχους κλπ. Η απόφαση είναι αυτή που είπαμε πριν, προλαγήσατε. Στράτο Πάλερο τα σκουπίδια. Με γεία. Με κοινή υπουργική απόφαση. Τι θα κάνατε. Σας είπα τι θα κάνουμε. Όλοι μαζί θα βάλουμε το σταθμό μπροστά από τις αεροπορικές τέχνες, τα πρώτα που πήγαν από παλιά, γιατί για 5.000 κύριοι θα έχουν 105 στα κοινά. Γιατί μην ξεχνάτε, κύριοι, ότι τα κοινά δεν είναι δικά μας, είναι του ελληνικού κράτους. Ούτε τα επιτρέπουμε εμείς, τα επιτρέπουμε τα επιτέλεια. Έχεις ευθύνη. Άρα τι αποτρέψαμε εμείς. Να μην φτιάχνουμε την οικία. Παρότι δεχτήκαμε χίλιες πίεσεις προσωπικά εγώ από όλους τους πολιτευτές, βουλευτές, υπουργούς και ποιος δεν πήρε. Ο μισός ήρθε και η αιώνια ανέβη. Εγώ το διαχειρίστηκα όπως διαχειρίστηκα μου την οικία. Μπορούσα να τους πω, κάντε την οικία και εγώ να λέω παιδιά, εγώ δεν ξέρω τίποτα, παρά με τον υπουργό. Θα τα πάμε όλοι μαζί του. Εκεί είναι το ζητούμενο. Να κάνουμε υπομαγευή. Να το κάνουμε καλά τα κοιτά. Τι κάνουμε. Διαβουλεύσεις, διαβουλεύσεις, διαβουλεύσεις. Απειλές, 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 απειλούς, απειλές. Και πάμε μέχρι το θέμα συνέχεια και εκεί το πάμε. Το κατώ από το κοσίδι. Το λέω σε εσένα και το φορά στον αρχή συγκρότου. Αυτό έτσι. Αυτό κάνουμε. Άρα κύριε Καστόρα, εμείς δεν θέλαμε την οικία, την αποτρέψαμε την οικία και το ξέρεις πολύ καλά. Την αποτρέψαμε την οικία, άμα ήταν τα οικία από τότε, πριν το Πάσχα. Και αυτό είναι στα σύν της πολιτικής αρχής. Και του παραπάνω και του παραπάνω πλέον λίγο, δεν το διαφοράω, δεν θέλω να κάνει πολύ. Πολιτικοί είμαστε, κοινόμαστε τις πράξεις μας. Εμείς είχαμε το θάρρος, όμως αποφέρουμε στο συμβούλιο. Είχαμε το θάρρος το φέρνουμε στο Συμβούλιο, γιατί σκεφτόμαστε τρεις το πρώτο ότι είχε πτώσει τόσους τους κατοίκους, τόσους και στα μικρά παιδιά. Νομίζω ότι μπορούμε να βαδίζουμε μόνοι μας, να γνωρίσουμε τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι δήμοι της περιφέρειάς μας, γιατί δεν το έπρεξαν άραγε οι δήμοι Αρχαΐας, Αγρινίου, να φπάντουν. Αυτοί ήδη έχουν πάρει. Εμείς αποπήραμε μόνο. Τι κάνουμε με την άρνησή μας. Εκτός από πρόσχερα οικονομικά ωφέλη, που δεν είναι το ζητούμενο, αλλά κάνουμε πάνω απ' όλα την πολιτική μας αξιοπιστία και την κοινωνική ευαισθησία μας. Το πολιτικό τίμημα, το πολιτικό ποσό θα κινηθεί να το καταβάλει ο Δήμος μας. Από την επιχειρούμενη απομόνωσή του και είναι δυσανάλογο, θα δημιουργήσει άσκοπες αντιπαλότητες και αντιπαραθέσεις με αρνητικό κλίμα παντού. Πώς εμείς θα μπορούμε να ζητούμε συνδρομή και βοήθεια όταν σαν Δήμος δείχνουμε τέτοιες συμπεριφορές και ειδικά σε θέματα υγείας και της φήμησης του τουρισμού.
Αυτές είναι οι συμπεριφορές άκρητης απόλυτης και τοπικιστικής περιχαράτωσης. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το Δήμο μας. Λειτουργήσει στο ακέραιο ο βιολογικός σε 10-15 μέρες πότε θα είναι στην ετέρια τάξη και εφόσον έχουμε ανάλογο, μετά να δεχτούμε τους 5.000 τόνους. Και όπως είπα πριν, έχει διάρκεια μέσα σε ένα μήνα. Ευχαριστώ. Να προπούν σε διαμαρτυρίες και σε κάθε νόμιμη εταιρεία για την επιφυγή.